Λίστα, τι ακριβώς συμβαίνει, πώς έχει κολλήσει το πρόγραμμα αναβάθμισης των Super Puma, πώς έχουν κολλήσει τα προγράμματα προμήθειας νέων πυροσβεστικών οχημάτων κλπ. Και όλα αυτά την ώρα που και για τις επόμενες ημέρες οι ειδικοί κρούν τον κόδωνα του κινδύνου για τις θερμοκρασίες και γενικά τις συνθήκες τις οποίες θα επικρατήσουν. Καλησπέριζω τον κύριο Θόδωρο Γιάνναρο, πυρομετεωρολόγο και ερευνητή του Εθνικού Αστροσκοπείου Αθηνών. Καλησπέρα, κύριε Γιάνναρε. Καλησπέρα. Καλησπέρα και στον κύριο Νίκο Λαβράνο, πυροσβέστη, Γενικό Γραμματέα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος. Καλησπέρα, κύριε Λαβράνε. Καλησπέρα και σε εσάς και στους αγαπητούς τηλεθεατές που παρακολουθούν την εκπομπή σας. Να είστε καλά. Κύριε Γιάνναρε, ξεκινάμε με εσάς. Από ό,τι καταλαβαίνουμε, ειδικά για τις επόμενες ημέρες, οι συνθήκες καθιστούν τα δάση, τις περιαστικές περιοχές, τα καθάριστα οικόπεδα και όλα αυτά, κάτι σαν προσάναμα, έτσι. Ναι, πράγματι. Κοιτάξτε, το τοπίο της Ελλάδας έχει καταστεί έφλεκτο, θα λέγαμε, εδώ και αρκετές ημέρες, λόγω και του χειμώνα ο οποίος προηγήθηκε στη χώρα μας, ο οποίος αύξησε τη διαθεσιμότητα νεκρής βλάστησης. Οι υψηλές θερμοκρασίες που επικρατούν ήδη από τα μέσα και τέλη της άνοιξης έχουν αυξήσει την εφλεκτότητα, την ευκολία δηλαδή με την οποία μπορεί να υπάρξει φωτιά εφόσον υπάρξει σπίθα. Ναι. Τώρα, διανύουμε ήδη από την Τρίτη μια περίοδο πάρα πολύ επικίνδυνων πυρομετεωρολογικών συνθήκων. Ο καιρός τύπου hot dry windy, όπου συνδυάζουμε υψηλές θερμοκρασίες, ενισχυμένους ανέμους και χαμηλή ατμοσφαιρική υγρασία. Η αυριανή ημέρα είναι η πλέον επικίνδυνη λόγω της μεγαλύτερης έντασης των ανέμων και του γεγονότος ότι θα απασχαλήσουν μεγαλύτερες, πιο εκτεταμένες γεωγραφικά περιοχές. Από εκεί και πέρα, από το Σάββατο, περιμένουμε μια αποκλιμάκωση, κυρίως ό,τι αφορά τις εντάσεις των ανέμων. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι θα πάμε πάλι πίσω σε μια επικινδυνότητα η οποία θα μας κάνει να εφησυχάσουμε. Μάλιστα. Και από ό,τι καταλαβαίνουμε, αυτή είναι μια κατάσταση περίπου διαρκείας. Δηλαδή, ενώ έτσι θα είναι τα καλοκαίρια μας. Δεν έχει να κάνει με το επόμενο τριήμερο. Κοιτάξτε, νομίζω ότι αυτό το έχουμε διαπιστώσει και το έχουμε διαπιστώσει με οδυνηρό τρόπο στη χώρα μας τα τελευταία καλοκαίρι. Για να τρέξουμε στη μνήμη μας την πρόσφατη δεκαετία και τη συγκρίνουμε με προηγούμενες δεκαετίες, θα δούμε ότι πλέον το περιβάλλον μέσα στο οποίο εκδηλώνεται η φωτιά δεν είναι σε καμία περίπτωση το ίδιο με αυτό που ήταν πριν από 10, 20 ή 30 χρόνια. Είναι ένα περιβάλλον το οποίο είναι πολύ πιο φιλικό στη φωτιά. Οι υψηλές θερμοκρασίες, η χαμηλότερη υγρασία, οι θερμοί και ξηροί χειμώνες δημιουργούν ένα περιβάλλον στο οποίο η φωτιά μπορεί εντός εισαγωγικών να ανθίσει. Επομένως, και το πώς θα εξαπλωθεί και το πώς θα συμπεριφερθεί διαφέρει πάρα πολύ από αυτό που αντιμετωπίζαμε πριν από δεκαετίες. Και υποθέτουμε ότι θα πρέπει να διαφέρει εφ' εξής και το δόγμα πολιτικής προστασίας και αντιμετώπισης αυτών των φαινομένων, έτσι. Νέα κατάσταση, νέα καθήκοντα, να το πω χοντρικά. Φυσικά. Κοιτάξτε, η κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι αυτό που ονομάζουμε ολοκληρωμένη στρατηγική διαχείριση των δασικών πυρκαγιών. Το δόγμα το οποίο εφαρμόζεται αυτή τη στιγμή, το οποίο έχει να κάνει με την πάρα πολύ άμεση απόκριση και γρήγορη προσβολή της φωτιάς, μπορεί να είναι αποδοτικό στο βραχυπρόθεσμο ορίζοντα, ωστόσο δεν θα πρέπει να εφησυχάσουμε και να μείνουμε εκεί πέρα. Θα πρέπει να κινηθούμε στην κατεύθυνση μιας πιο ολοκληρωμένης διαχείρισης, η οποία ισορροπεί ανάμεσα στην πρόληψη, στον περιορισμό του κινδύνου που έχει να κάνει με το να μην έχουμε ενάρξεις πυρκαγιών. Διότι ακόμη και αν έχουμε τις χειρότερες πυρομετεωρολογικές συνθήκες, ακόμη και αν πισάει αέρα και ηλιά μποφόρ, αν δεν υπάρξει σπίθα, δεν θα υπάρξει φωτιά. Αν η βλάστηση είναι ότι μπορέσουμε να διαχειριζόμαστε τα δασικά καύσιμα, οι φωτιές που θα αντιμετωπίζουμε θα είναι μικρότερης έντασης. Αυτό θα πρέπει να το καταλάβουμε. Κύριε, επειδή ακούμε πάρα πολλές φορές, τις τελευταίες ώρες τουλάχιστον, ότι αυτή η ιστορία με τα μη καθαρισμένα οικόπεδα τελικά δεν βοηθάει καθόλου. Πώς το βλέπετε εσείς, κοιτάξτε, γιατί εμείς είχαμε εκφράσει τις ενστάσεις μας σε αυτή η ιστορία, αλλά... Εγώ θα έλεγα ότι σε περιοχές όπου έχουμε τις λεγόμενες ζώνες μίξης, εκεί πέρα δηλαδή όπου έχουμε τη μίξη του αστικού περιβάλλοντος με το δασικό, όπως είναι για παράδειγμα το Μάτι ή πάρα πολλές άλλες περιοχές στην Ανατολική Αττική, εκεί πέρα θεωρώ ότι είναι χρήσιμο ακόμη και για την προστασία της ίδιας μας της περιουσίας. Δηλαδή από τη στιγμή που έχουμε εκεί πέρα μία κατοικία, είναι καλό ο χώρος περιμετρικά ή το οικόπεδο να είναι καθαρισμένο. Τώρα, κύριε Λαβράνε, εσείς κάθε καλοκαίρι σηκώνετε στις πλάτες σας το τιτάνιο αυτό έργο. Πολλοί εξημώνει με ύψιλον είστε συμβασιούχοι και σας αντιμετωπίζουν σαν εργαζόμενους σεζόν, εποχικούς, σαν να μην χρειάζεστε από το Σεπτέμβριο και μετά.
είμαστε σε καλύτερη κατάσταση για να αντιμετωπίσουμε φέτος αυτά τα φαινόμενα. Μόλις μου δώσετε μια πάρα πολύ ωραία πάσα, κακώς επικρατεί η άποψη προς την κοινή γνώμη ότι το επάγγελμα του πυροσβέστη είναι εποχικό. Είστε από Μάιο μέχρι Σεπτέμβρη. Mm-hmm. Το επάγγελμα του πυροσβέστη είναι 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα, 365 μέρες το χρόνο. Έχει μεγάλο εύρος επέμβασης, έχει αστικές πυρκαγιές, έχει δασικές πυρκαγιές, έχει διασώσεις ανθρώπων, διασώσεις ζώων, τροχέα, ανελκυστήρες και πάρα πολλά. Πλημμύρες πια. Άρα κακώς... Πλημμύρες ακριβώς. Άρα κακώς λοιπόν δίνεται τόσο μεγάλη έμφαση ότι οι πυροσβέστες επιχειρούν μόνο το καλοκαίρι. Καταλαβαίνουμε βέβαια ότι όταν μιλάμε για δασική πυρκαγιά και μιλάμε για το φυσικό μας πλούτο, είναι τελείως διαφορετικό. Τώρα στο δεύτερο σκέλος ερώτησης. Mm-hmm. Το πυροσβεστικό σώμα ήταν, είναι και θα είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε πρόκληση και οποιοδήποτε συμβάν προκύψει κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες. Κύριε Λαβράν, αυτή είναι η διάθεσή σας. Η διάθεση είναι δεδομένο ότι υπάρχει. Τα μέσα τα έχετε για να αντιμετωπίσετε οποιοδήποτε περιστατικό που μακάρι να μην χρειαστεί. Ενώ τα μέσα στη διάθεσή σας είναι, έχετε το δυναμικό που πρέπει να έχετε. Έχετε τα οχήματα τα οποία θα πρέπει να έχετε στη διάθεσή σας. Σε τι κατάσταση είναι η πυροσβεστική σήμερα σε σχέση με πέρυσι, με πρόπερσι που έχουμε περάσει δύο οδυνηρά καλοκαίρια. Η λέξη διάθεση που προείπατε, να συμπληρώσω και τη λέξη φιλότιμο, mm-hmm. που χρησιμοποιείται συνέχεια από τους πυροσβέστες για να μπορέσουν να τα απεξέλθουμε στα συμβάντα. Κοιτάξτε να δείτε τώρα, με πάτε λίγο ως προς τα προβλήματα που έχουν οι συνάδελφοί μου. Έχουμε σοβαρό πρόβλημα υποστελέχωσης. Αυτή τη στιγμή το πυροσβεστικό σώμα απαριθμεί περί των 3.600 και άνω κενών οργανικών θέσεων. Οι περισσότερες υπηρεσίες στη χώρα είναι υποστελεχωμένες. Με αποτέλεσμα να αναγκάζονται οι συνάδελφοί μου να δουλεύουν νυχθημερών, να βρίσκονται σε καθεστώς υπερεργασίας χωρίς άμοιβη, παρακαλώ. Υπό το καθεστώς της μερικής ή της γενικής επιφυλακής, δηλαδή της τσάμπα εργασίας που λέμε, mm-hmm. έτσι, να επιχειρούν κάτω από πραγματικά επικίνδυνες και ανθυγιεινές συνθήκες, χωρίς να έχει χαρακτηριστεί το επάγγελμα του πυροσβέστη ως επικίνδυνο και ανθυγιεινό, να επιχειρεί με οχήματα πολλά των οποίων είναι πάνω από 30 και 35 χρονών. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Πόσο κίνδυνο μπορεί να επιφέρει αυτό για συναδέλφους να επιχειρούν με τόσο παλιά αυτοκίνητα. Έτσι, υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα τα οποία ο Έλληνας πυροσβέστης και η Ελληνίδα πυροσβέστρια mm-hmm. αντισταθμίζουν το φιλότιμο και τη διάθεση ώστε να μπορέσουν να φέρουν εις πέρας αυτό για το οποίο έχουν ορκιστεί στην πολιτεία. Απλώς, εάν ας πούμε είναι μόνο το φιλότιμο το θέμα και αν πρέπει να δουλεύετε 18 ώρες τη μέρα για να γίνεται αυτό, είναι προφανές ότι δεν δίνετε αυτή τη μάχη με όρους. Λίγο είπατε. Να. Κοιτάξτε, θέλω να είμαι ειλικρινής. Αυτή τη στιγμή τρέχει ένα από τα μεγαλύτερα εξοπλιστικά προγράμματα που έχει γνωρίσει ποτέ η χώρα μας. Το πρόγραμμα Υγιής. Τα αποτελέσματα, το οποίο όμως θα αρχίσουν να φαίνονται από του χρόνου, από το 25, αλλά επί της ουσίας το πυροσβεστικό σώμα θα αλλάξει μορφή πραγματικά. Θα είναι ένα από τα πιο σύγχρονα σε όλη την Ευρώπη και όχι μόνο, σε βάθος πενταετίας. Το θέμα λοιπόν τι γίνεται. Τα καινούργια Καναντέρ έρχονται το 30, σωστά, που είναι με το Rescue το πρόγραμμα το ευρωπαϊκό. Ακριβώς. Πρόκειται για τα καινούργια τα DHC-515 που θα αντικαταστήσουν τα CL-215. Αυτά που μπορούν να επιχειρούν και νύχτα. Ακριβώς. Και θα αντικαταστήσουν αεροσκάφη της δεκαετίας του 70, σωστά. Τα 2.15 είναι 40 χρόνια αεροσκάφη, δεν είναι. Δεκαετία του 70, τα 2.15 που έχουν δώσει πραγματικά ομοιρικές μάχες με τις φωτιές. Καλά, δεν το συζητάμε. Αλλά ήρθε το πλήρωμα του χρόνου και αυτά να περάσουν στην ιστορία. Πάντως, το πρόβλημα το μεγάλο εστιάζεται εκεί ότι μέχρι να έρθουν αυτά τα επόμενα 3-4 χρόνια, το οποίο πραγματικά το πυροσβεστικό σώμα mm-hmm. θα δει καινούργια οχήματα, καινούργια αέρια μέσα, drones, θερμικές κάμερες, ραντάρ, μετεωρολογικούς σταθμούς. Μέχρι τότε τι γίνεται. Ήδη σήμερα έχουμε 20 Ιούνιου και οι συνάδελφοί μου εδώ και 10 μέρες με ιδιαίτερη αυταπάρνηση, υψηλό επαγγελματισμό και ηρωισμό σε πολλές των περιπτώσεων, επιχειρούν καθημερινά σε δεκάδες μέτωπα. Μέχρι πόσο θα τραβήξει αυτό? Ποιο είναι το ταβάνι του Έλληνα πυροσβέστη ως προς το χρόνο εργασίας? Το ρωτάμε και δεν παίρνουμε καμία απάντηση. Και το ρωτάτε κάθε χρόνο. Πάντως, γραμματέα μου, εγώ επειδή είμαι παλιός όπως και αρκετοί συνάδελφοι, θυμάμαι την εποχή που σας έλεγαν ταβλαδόρους ακόμα σε αυτή τη χώρα. Δεν σας αντιμετωπίζουν τουλάχιστον έτσι σήμερα και αυτό είναι θετικό για την κοινωνία και για την πολιτεία.
Αλλά κοίταζα τώρα που λίγο γι' αυτό καθυστέρησα λίγο τα στοιχεία. Η Ελλάδα ξοδεύει πολύ πιο ψηλά από το μέσο όρο της Ευρώπης για την πυρόσβεση. Τι στο καλό φταίει και κάθε χρόνο χειρότερα τα πράγματα από πλευράς τουλάχιστον προστασίας και απολογισμού? Καταρχάς, μακάρι να είμαστε ταυλαδόροι και να μην χρειαζόταν να επιχειρήσουμε. Μια παλιά φράση ενός υπουργού του παρελθόντος. Ισχύει αυτό και έχει απαγορευτεί το τάβλι ούτως ή άλλως με απόφαση, με νόμο. Ούτως ή άλλως στο Ευρωπαϊκό Σώμα. Ναι. Δεν το συζητάμε. Αλλά κοιτάξτε, καταρχάς όταν βλέπετε πυροσβεστικό όχημα στον δρόμο, κατά 99,9% σημαίνει ότι συμβαίνει κάτι δυσάρεστο. Αυτό είναι γεγονός. Βέβαια. Τώρα στο άλλο θέμα που θέσατε, κοιτάξτε, είναι γεγονός ότι η κλιματική κρίση είναι γεγονός. Η κλιματική αλλαγή φώνασε εδώ και δεκαετίες ότι έρχεται, αλλά οι περισσότερες κυβερνήσεις και τα περισσότερα κράτη υγρό να αγόραζαν. Προφανώς δεν ήθελαν να λάβουν υπόψη τους το μότο, το γνωμικό, ότι αν καίγεται το σπίτι του γείτονα, θα καεί σύντομα και το δικό σου. Οι περισσότερες κυβερνήσεις λοιπόν δεν πήραν δραστικά μέτρα. Δεν προχώρησαν σε πρόληψη που τώρα προσπαθούν, τώρα έχουν συνειδητοποιήσει το μέγεθος όχι της κλιματικής αλλαγής. Η κλιματική αλλαγή συνεχίζει και συντελείται με ραγδαίες ταχύτητες, αστραπιαίες ταχύτητες, το λένε και έγκριτοι οι επιστήμονες. Ζούμε αυτή τη στιγμή τις συνέπειες της κλιματικής κρίσης. Μια απλή φωτιά που κάποτε θα έσβηνε με μία ρήψη Καναντέρ, τώρα χρειάζονται 5-6 ρήψεις για να μπορέσει να την περιορίσει και να επιχειρήσουν οι επίγειες δυνάμεις. Μάλιστα. Οι φωτιές λοιπόν έχουν γίνει πιο επικίνδυνες, πιο δυνατές, πιο δύσκολα αντιμετωπίσιμες. Αυτό πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε όλοι μας. Μάλιστα. Κύριε Γιάνναρε, να μας υπενθυμίσετε κλείνοντας τι πρέπει να φοβόμαστε αύριο για να δείξουμε κι εμείς το χάρτη επικινδυνότητας. Μην αρχίσουμε πάλι. Είχαμε σήμερα και συλλήψη στη Βαρυμπόμπη. Δεν χρειάζεται αύριο να κάνουμε μπαρμπεκιού. Να μας πείτε λίγο τι περιμένουμε. Απαγορεύεται όντως ή άλλως οποιαδήποτε χρήση φωτιάς κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι πλέον και μία σπίθα αρκεί για να μπει φωτιά. Οπότε ειδικότερα αύριο, που είναι μια πάρα πολύ επικίνδυνη ημέρα, χρειάζεται η μέγιστη προσοχή από όλους και η μέγιστη υπευθυνότητα. Τόσο στην Αττική, όσο και σε περιοχές Πελοποννήσου, της Εύβοιας, Βοιωτίας, Φιλιώδειας και νησιών του Ανατολικού Αιγαίου. Αυτό είναι το νούμερο ένα. Αποφεύγουμε τη χρήση φωτιάς για τον οποιοδήποτε λόγο. Λοιπόν, βλέπουμε και το χάρτη επικινδυνότητας. Κατακόκκινη Αττική. Κατακόκκινη Αττική. Όσο σκουραίνει το χρώμα και όσο πηγαίνει προς το κόκκινο, καταλαβαίνετε ότι ανεβαίνει. Δείκτης επικινδυνότητας 5. Βέβαια, δείκτης επικινδυνότητας 5. Αυξάνεται και ο κίνδυνος λοιπόν. Κύριε Γιάνναρε, κύριε Λαβράνε, να σας ευχαριστήσουμε και τους δύο πολύ. Και καλή δύναμη στον κύριο Λαβράνο και στους συναδέλφους του, γιατί πραγματικά. Έτσι. Σας βγάζουμε το καπέλο. Να είστε καλά. Αν μου επιτρέπετε μόνο να κλείνοντας την κουβέντα. Ναι. Αυτή τη στιγμή και για όλο το βράδυ, εκατοντάδες συνάδελφοί μου, άντρες και γυναίκες, θα επιχειρήσουν έξω στα όποια μέτωπα υπάρχουν, κάτω από αντίξωες συνθήκες. Θέλω να τους ευχηθώ καλό κουράγιο και καλές επιστροφές στα σπίτια τους. Να είστε καλά, σας το ευχόμαστε σε όλους και όλες. Να είστε καλά, κύριε Λαβράνε. Κύριε Γιάννερ, ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Γιάννερ,